Ιδίως με άλλες συνομιλίες. Αφού με ρώτησαν, δεν πρέπει να μην... Άλλη δουλειά από το πρωί που ξεκινάνε μέχρι το βράδυ που κοιμούνται. Κύριε Λαφαζάνη, μας τροφοδοτείτε εσείς, μη στραγωγήσετε. Μπορώ και να μιλήσω κιόλας. Ισουλεϊμάνε πάνω, ένας ο άλλος. Εσείς μας τροφοδοτείτε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να ασχοληθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ και να μιλήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρκετή στην επιλογή. Μπορώ να αποχωρήσω κιόλας και να μην μιλάω. Να μην αποχωρήσω. Μα δεν είναι δυνατόν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μιλάτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία, τι έκανε. Αφήστε τον για το ΣΥΡΙΖΑ το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα δεν τον αφήνετε όταν το διακόπτετε κάθε ένα δευτερόλεπτο. Φταίει για όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Πάω να μιλήσω, αρχίζετε και πέφτω από πάνω μου για να μην ακούγεται κανένα. Όχι, μα δεν είναι έτσι. Το ξέρετε ότι γίνεται κατά κόρον. Και μάλιστα ιδιαίτερα σε μένα. Όποτε αρχίζω, δεν προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Αρχίζουν και την πέφτουν. Παράγεται ένταση γι' αυτό. Καθόλου ένταση. Εγώ δεν είπα τίποτα. Παράγει ένταση το κόμμα του ο κ. Λαφάνση. Μα δεν έχει μιλήσει ακόμα. Παρακαλώ. Τα ακούτε. Έτσι θα πάει συνέχεια. Λοιπόν, δεν έχει μιλήσει. Σε στηρίζω, Παραγιώτη. Σε υποστήριξε, Παραγιώτη. Σε υποστήριξε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια θεωρία που λέει για την οποία έχουν εξαντλήσει τα κόμματα που κυβερνούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Γιατί δεν κάναμε όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε γιατί? Γιατί μας πίεζε η αριστερά. Και εφόσον μας πίεζε η αριστερά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε. Τώρα καταστρέφουν τη χώρα και ποιος καταστροφολογεί και ποιος προφητεύει την καταστροφή? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που έγινε στην τετραετία στη χώρα? Πέστε μου, υπάρχει? Αν μου δείξετε μία χώρα στον πλανήτη αυτόν που να υπέστη αυτά τα δεινά σε ειρηνική μάλιστα περίοδο, θα σας πω μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει καμία. Nice. Η λαιλασία που υπέστη αυτή η χώρα, αυτός ο λαός, είναι απίστευτη. Θα γραφτεί στο βιβλίο της Γκίνες, της ιστορίας, το τι τράβηξε τα τέσσερα μνημονιακά χρόνια. Και συνεχίζεται. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε όμως ότι και τον μπάχαλο που επικρατούσε επί δεκαετίες με ευθύνη αυτών που κυβερνούσαν, επίσης ήταν. Εγώ δεν εκθιάζω τον. Ήταν πρωτοφανές. Γιατί το λέτε, κύριε Οικονομία? Εκθίασα εγώ την προηγούμενη κατάσταση? Όχι, καθόλου δεν. Αλίμονο. Λέω, για την προηγούμενη κατάσταση φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και που του εμπόδισε να κάνουν αυτά που έπρεπε. Τώρα, μέσα στην κρίση, αφού καταστρέφουν τη χώρα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που καταστροφολογεί. Θαυμάστε λοιπόν τη λογική. Όχι, όχι, εγώ να και εγώ θα σας πω. Θα σας πω ότι συζητάμε στην Βουλή τώρα ένα νομοσχέδιο εξπρές. Ναι. Το οποίο αφορά την εποπτεία των τραπεζών. Ξέρετε ότι κάνουν δώρα δισεκατομμυρίων στις τράπεζες με το νομοσχέδιο. Απαλλάσσονται από τέλη και φόρους, μεταβιβάσεις τεράστιες που έχουν γίνει στις τράπεζες και απαλλάσσονται αναδρομικά. Λοιπόν, πού δεν υπάρχουν λεφτά? Ποια φοροδιαφυγή θέλουμε να πλήξουμε? Και λεφτά υπάρχουν, αλλά τα χαρίζουμε στους τραπεζίτες. Και τι φοροδιαφυγή δεν θέλουμε να πλήξουμε όταν αφορά αυτό τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα? Αυτό γίνεται στη χώρα και συνεχίζεται και τώρα που μιλάμε. Και όσον αφορά τις θεωρίες ότι τα μνημόνια τελειώσανε, αυτά είναι θεωρίες για αγρίους. Διότι το μνημόνιο, για όσους παρακολουθούν στοιχειοδότη την κατάσταση, έχει παραταθεί το πρόγραμμα του μνημονιακού μέχρι το τέλος 2016. Και η χρηματοδότηση έχει πάει μέχρι το 2016, η οποία είναι συνεχής επιτήρηση. Και νέο. Η επιτήρηση όμως είναι ευρωπαϊκό θέμα. Ένα, όχι, όχι, δεν μιλάω για αυτή την επιτήρηση. Αυτό είναι το υπερμνημόνιο που θα ακολουθήσει αν οψέποτε βγούμε από τα μνημόνια. Δυστυχώς έχουμε αυτή την κατάσταση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από μια γερμανική Ευρώπη των πολυεθνικών. Ναι. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και ειδικό μνημόνιο μας φέρανε τις προάλλες, αυτό το τέρας των 600 σελίδων, το οποίο έκοβε μισθούς, σφάγιαζε ασφαλιστικά δικαιώματα και συντάξεις και διέλυε όλα τα επαγγέλματα. Τώρα φέρουν άλλο νομοσχέδιο, αυτό που συζητάμε τώρα, με δώρα, τεράστια δώρα στις τράπεζες και άλλα τεινά, και θα ακολουθήσουν. Και ακολουθήσουν. Δεν το καταψηφίζει το. Μα δεν είναι το ίδιο. Δεν θέλω να διακόψω, αλλά δεν το καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση έχει αυτό το. Γιατί το λέτε. Αυτό πάλι με διακόπτετε. Μα εάν ισχύουν πάλι αυτά, με διακόπτετε, που μπορούσατε να το πείτε στην ομιλία σας. Αλλά θα σας απαντήσω αμέσως. Το νομοσχέδιο δεν περιέχει μόνο τα δώρα, περιέχει και μια οδηγία. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε κόντρα σε αυτήν την οδηγία, διότι έστω και κατά τη προσπαθεί να βελτιώσει τα πράγματα. Και παίρνουμε τις θέσεις του παρόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι ποιο όλα αυτά. Για ποιο πράγμα είναι. Ένα νομοσχέδιο. Η Βασιλεία 3. Όταν αφορά τις τράπεζες. Έξι χρόνια μετά τη Lehman Brothers φτάσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Όταν αφορά τις τράπεζες, δεν υπάρχει νομοσχέδιο, να ξέρετε. Ξέρετε γιατί. Διότι η διαπλοκή καλά κρατεί. Οι τράπεζες δεν ενοχλούνται. Αν αυτά είχαν γίνει για κάποια άλλα πράγματα, υποτίθεται για κάποια συντεχνία όπως συνηθίζεται να λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα είχε βουήξει ο τόπος. Πάντως, αλλά όταν ακούω κριτική, όταν πρόταση δεν άκουσα, κύριε Βαζάνη, δεν άκουσα καμιά πρόταση. Λέτε. Πρόταση δεν ακούω. Και επειδή έχετε πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε άλλα. Άλλος λέει για δραχμή, εσείς δηλαδή. Άλλοι λέτε για ευρώ. Πετάτε την μπάλα πάλι στην εξέδρα. Όχι καθόλου. Την μπάλα στην εξέδρα. Εμείς πετάμε. Ο Τσίπρας δεν σας είπε εσάς. Παναγιώτη, σταμάτα να μιλά. Αφήστε. Μας κάνει ζημιά. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν είπε τίποτα. Διαψεύδεται και τον αρχηγό. Πάλι πετάτε στην μπάλα στην εξέδρα. Καθόλου όλα αυτά. Δεν μιλάτε για αυτά επιμέλως. Επιμέλως. Βλέπετε ότι αποφεύγετε να πιάσετε τα κάστανα τα καυτά. Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί να γίνει. Για μιλήστε λίγο και για αυτά. Για να δω. Ο ένας θα κόβει. Τράπεζες, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Ξέρετε λοιπόν, τώρα για τις τράπεζες ακούσε... έχουμε μια γαΐλα. Αυτό μας ενδιαφέρει ακούσετε... η οικονομία, η εθνική οικονομία. Για τον Έλληνα πολίτη τώρα, εσείς λέτε για τις τράπεζες. Έχετε, κύριε Λεφαζάνη, αφού έχετε τέτοια αντίρρηση όμως, γιατί λέτε, λέει, ένα καθάριστο προϊόν έχει πάει στις τράπεζες και αυτή τη στιγμή τους δίνετε δώρα μόνο στη Eurobank. Τώρα έχει χάσει το δημόσιο 10 δις. Καλά, διαλέξτε τι γίνεται λοιπόν, με τις τράπεζες. Μας λέγατε ότι φεύγει το δημόσιο, τελικά μένουν οι άνθρωποι. Αφήστε τον ολοκληρώσει, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Κύριε Γιουλέκα. Κύριε Λεφαζάνη, λέει όμως ο κ. Κουκουλόπουλος. Επειδή έχετε καλή ακοή, ακούτε και τις προτάσεις. Λοιπόν, η πρόταση. Προφανώς δεν είναι πολύ σιγά, δεν τις ακούει ο κόσμος. Δεν πειράζει, δεν την ακούτε, όλος ο κόσμος την ακούει. Η μέγιστη πρόταση είναι ότι μέσα στην κρίση, ενώ υπάρχουν λεφτά και τα λεφτά αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για να, να ξαναγυρίσουμε για στο να ευρώ, έχουμε μια στη κοινωνική που πολιτική. Τώρα, αφήστε τώρα. Ο πρώτος η κοινωνική αφήστε. Πολιτική, αφήστε. Η κοινωνική πολιτική να γίνει κοινωνική πολιτική. Εσείς θα χαρίζετε στους τραπεζίτες. Εσείς τα λέτε και τελικά. Βρείτε την πρόταση. Λοιπόν, πρέπει να καταστρέφουν τη συζήτηση μόνο και μόνο γιατί δεν έχετε επιχείρημα. Δεν έχετε επιχείρημα. Μα κάποιος να μιλάει. Εγώ εσείς μιλάτε μόνοι σας. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να μιλάτε και οι δύο μαζί. Δεν γίνεται. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Βεβαίως να ρωτήσετε. Εάν, ρε παιδί μου, δεν πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πες ότι είναι τσίμα τσίμα με τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί. Θα βάλεις θέμα εσύ. Για ποιο θέμα να βάλω. Ότι δεν είναι καλή γραμμή σας, είναι καλή σας, πολιτική. Δεν πέτυχε στον κόσμο. Πρώτον, κάνετε μια υπόθεση η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μα εντάξει, έστω. Κοιτάξτε, άμα μου λέτε υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός. Αυτό και αυτό βγάζετε ύστερα τι θα γίνει αν δεν υπάρχει. Δεν γίνεται έτσι. Μα είναι δημοσιοποίηση. Λοιπόν, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πάει καλά και στις εκλογές θα πάει ακόμα καλύτερα. Πάμε για μια πολύ μεγάλη νίκη και πρέπει να το πάρετε απόφαση αυτό. Διότι από την άλλη μέρα, δεν το λέω για εσάς προσωπικά, γενικά. Ναι. Για αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγάλος αντίπαλος αυτής της χώρας. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για μεγάλη νίκη, ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές. Η άλλη μέρα μετά τις ευρωεκλογές θα είναι μια καινούργια μέρα για τον τόπο. Θα αλλάξουμε πολιτική σελίδα. Θα μπούμε σε ένα νέο πολιτικό τοπίο. Αυτό το έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, ό,τι και να λένε οι διάφοροι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προσπαθούν να αλλάξουν αυτά τα οποία είναι πασιφανή στην κοινή γνώμη, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Θα έχουμε ένα αποτέλεσμα καταλυτικό για τη χώρα. Επίσης μια ερώτηση να κάνω και εγώ να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Λαφαζάνη, την εκτίμηση που σας έχω, εννοείται. Όταν ακούω αυτό το πράγμα, Η βασική πολεμική, η βασική πολεμική που γίνεται από τα άλλα κόμματα είναι ότι εσείς προσωπικά, η τάση που υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία είναι μεγάλη περίπου το 1 τρίτο, θα, αντικειμενικά δεν θα αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ, εάν ανέβει στην εξουσία, να ασκήσει το επίσημο πρόγραμμά του, διότι θα προσπαθήσετε και λογικό είναι να επηρεάσετε προς τη δική σας κατεύθυνση τα πράγματα. Και σου λέει γίνεται ένα λαλούμ. Αυτή είναι η πολεμική που γίνεται. Την ναι. έχετε ακούσει προφανώς. Εσείς, δεν έχει καμία βάση. Λογικό να αναμένει κανείς ότι θα προσπαθήσετε να επηρεάσετε προς τη δική σας την πλευρά της θέσης του κυβερνητικού πλέον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν υπάρχει η δική μου πλευρά και η πλευρά των άλλων. Υπάρχει ένας ενιαίος ενωμένος ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, το οποίο θέση, είναι δημοκρατικό κόμμα. Δεν είναι σφαγείο κομματικό. Δεν είναι κινητήριο, πολιτικό κινητήριο.
Δεν είναι ένα κόμμα που επικρατεί ένας νόμος, η σιωπή των αμνών και το αρχηγικό βέτο. Αυτό το, λοιπόν, δεν το αφήσει αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει η δική μου πλευρά, η πλευρά των άλλων, η πλευρά των παράλλων. Υπάρχει μια δημοκρατική συζήτηση όπου κατατίθεται απόψεις. Και σε, στην εσωτερική συζήτηση κατατίθεται απόψεις. Πάντοτε και, στο, και παλιότερα στο Συνασπισμό και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα δημιουργικό στοιχείο για το ΣΥΡΙΖΑ. Και πνοή για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή κατατίθεται απόψεις δεν υπάρχουν αποφάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και τις σεβόμεθα όλοι τις αποφάσεις. Αυτό, και αυτό είναι ακολουθούμε σαν βασική κατεύθυνση. Λοιπόν, για λοιπόν, λοιπόν, το διάλογο, Καραθανασόπουλος βέβαια.